Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Βανουράκης είναι το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλει να εκφραστεί. Ένα είναι αυτό το ερώτημα, ρητορικό είναι αυτό κύριε Βανουράκη, ξέρουμε ποιος είστε και τι εκπροσωπείτε. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα, γιατί εσείς απολογίστε, γιατί απολογίστε. Έχετε κάτι να κρύψετε από τη δικαίωση. Είχαμε όλο το δικαίωμα και το νόμιμο δικαίωμα και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπομονή όταν ξεκινήσαμε να ζητούμε στοιχεία από τη ΔΚΕΞ, όταν εσείς φέρατε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κουβεντιαστεί. Οπότε λοιπόν, εύλογα, οι απορίες οι οποίες δημιουργήθηκαν για μια εταιρεία η οποία ήταν υπό εκαθάριση, και μάλλον έχετε κάποια ιδιαίτερη αγωνία κι εσείς και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι συμμετέχουν και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην δοθούν στοιχεία. Ζητήσαμε λοιπόν στοιχεία για το τι έγινε με αυτή την εταιρεία, η οποία λειτουργήσε για 10 χρόνια, έκλεισε, θέλει να εκαθαριστεί. Και ζητήσαμε εύλογα κάποια στοιχεία από τον προηγούμενο Ιούλιο. Πήρα λοιπόν στο προσωπικό μου email από την υπάλληλο του Δήμου και εγώ δεν έχω τίποτα με την υπάλληλο, με κανέναν υπάλληλο του Δήμου και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος. Μία απάντηση στο mail με κάποια σκόρπια, με κάποιους σκόρπιους φυσιολογισμούς. Ισχύει, κύριε Φανουράκη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά διοικητικά συμβούλια τα οποία είναι ανυπόγραφα? Ρωτώ. Δεν κάνω κάτι άλλο, γιατί είδαμε και έναν πολύ ωραίο πίνακα στις εφημερίδες των 980.000 ευρώ, σχεδόν δηλαδή ένα εκατομμύριο, το οποίο εσείς όταν ήσασταν στη ΔΚΕΞ το χρησιμοποιήσατε για κάποιο καρναβάλι. Ισχύει αυτό? Είχαμε λοιπόν απορίες, τις οποίες θέλαμε να δούμε ποιες είναι. Ζητήσαμε εύλογα, θεωρώ, τα στοιχεία αυτά από εκεί, τα οποία δεν πήραμε ποτέ. Οπότε λοιπόν αναγκαστήκαμε να το φέρουμε και στη Βουλή, να το πάμε και στην αποκεντρωμένη και θα το πάμε και παραπέρα, κύριε Φανουράκη. Μάλλον έχετε κάποιο ζήτημα για να φοβάστε τόσο πολύ και για να αγχώνεστε τόσο πολύ και να μην δίνετε τα στοιχεία αυτά εδώ. Και ο κόσμος ξέρει και μας ακούει. Για τις καταγγελίες που κάνετε και τα λοιπά, νομίζω ότι είστε ο τελευταίος που μπορείτε να καταγγείλετε για διαφάνεια, για σωστή συμπεριφορά, για οτιδήποτε. Και ο λόγος του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείτε πραγματικά σας χαρακτηρίζει. Πόρτα δεν φάγαμε από κανέναν. Εσείς όμως, να είστε σίγουρος, αυτό που θα δείτε στις επόμενες εκλογές πραγματικά θα είναι τραγικό για εσάς. Το τι θα κάνει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας πέφτει λόγος. Το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν σας πέφτει λόγος. Δεν θα σας απαντήσω, γιατί πραγματικά πολιτικά δεν σας εκτιμώ. Ευχαριστώ κύριε Θεοδόρου, ήδη έχετε πάρα πολύ. Και χαίρομαι για όλα αυτά τα οποία εσείς από μόνοι σας φέρνετε εδώ και γίνεται τόσο μεγάλο ζήτημα και το κάνετε τόσο μεγάλο ζήτημα. Άρα ανησυχείτε και θα ανησυχείτε. Να είστε καλά, κύριε Φανουράκη.